σήμερα. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τους ασκούς του Αιώλου που μείνανε συγκρατημένοι και μας δώσαν τη δυνατότητα να απολαύσουμε με τέτοια απόλυτη γαλήνη και μπουνάτσα τη σημερινή μας συναυλία. Και μετά πράγματι να δώσουμε άλλη μια, πώς να το πω, τιμή μεγάλη σε δύο πολύτιμους ανθρώπους, τον Παντελή τον Βούλγαρη και την Γάννα την Καριστιανή. Χωρίς υπερβολές έχουν καταγράψει τη σύγχρονη κοινή ζωή και τα πολλά παθήματα αυτής της χώρας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε την ελληνική ναυτοσύνη και τους γενναίους και πρωτοπόρους των πλοίων, γιατί δίνουν αίμα, γυρίζει αίμα πίσω στην πατρίδα. Αίμα πίσω και γίνεται πράξη. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Να μην πολεμάμε τον πλούτο, να παρατηρούμε πώς μοιράζεται ο πλούτος. Έτσι, αυτό. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Η Άνδρος είναι ένα νησί το οποίο έχει δώσει την πολιτιστική ταυτότητά του και το στίγμα του και μέσα από το μουσείο, που είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει εδώ σε εσάς, και από το Διεθνές Φεστιβάλ φυσικά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας απόψε. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί και να κλείσουμε αυτή τη βραδιά. Θα πούμε κάτι ονειρικό. Θα πούμε την κουπαστή. Ήταν μια φυλή Ινδιάνων και ένας μικρός πήγε και ρώτησε τον αρχηγό και του λέει γιατί κάποιοι άνθρωποι άλλες μέρες είναι καλοί και άλλες μέρες είναι κακοί. Του λέει λοιπόν ο αρχηγός της φυλής γιατί μέσα μας, του λέει, έχουμε δύο λύκους, έναν άσπρο και ένα μαύρο, που παλεύουν συνεχώς μεταξύ τους. Το παιδί ακούει την απάντηση, σκέφτεται και ρωτάει και ποιος νικάει. Και του λέει ο αρχηγός,
αυτός που ταΐζεις. Μόνο ποιον ταΐζουμε. Να είστε καλά. Καληνύχτα σας.